Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, συνεχίζοντας την επικίνδυνη πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων, φέρνει στη Βουλή τη Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδας ΗΠΑ, την κατάπτυστη δηλαδή επιθετική συμφωνία για τις αμερικάνικες βάσεις, με την οποία διατηρούνται επαόριστον και επεκτείνονται σε όλη τη χώρα οι αμερικάνικες βάσεις και υποδομές. Στρατιωτικές και πολιτικές υποδομές ελέγχονται από τον Αμερικάνικο στρατό. Οι ένοπλες δυνάμεις εντάσσονται πιο βαθιά στην υπηρεσία του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα γίνεται υπεριαλιστικό πολεμικό ορμητήριο, θήτης κατά άλλων λαών και στόχος αντιπίνων, όπως έχει προειδοποιήσει η ρωσική ηγεσία. Ο λαός έχει μπει σε μεγάλους κινδύνους. Αυτό είναι το στίγμα του εκτρώματος που φέρνει η κυβέρνηση στη Βουλή για να υπηρετήσει την αναβάθμιση των γεωστρατηγικών συμφερόντων της ελληνικής αστικής τάξης και την ατοϊκή στρατηγική που καθορίζουν τους στόχους της αντιλαϊκής πολιτικής στο εσωτερικό της χώρας και στις διεθνείς σχέσεις. Αυτή τη συμφωνία θα έχει στις αποσκευές του ο κύριος Μητσοτάκης στο ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη συνάντηση με τον Μπάιντεν για να πάρει το βραβείο της μετατροπής της Ελλάδας σε πεδίο βολής του ΝΑΤΟ και να αναλάβει νέες δεσμεύσεις για πιο ισχυρή συμμετοχή στον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία, άλλους πολέμους και επεμβάσεις. Τολμάτε, κύριοι της κυβέρνησης, να φέρετε αυτή τη συμφωνία ενώ μένεται ο υπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία και πολλαπλασιάζονται οι κίνδυνοι γενίκευσής του, τεινάζοντας στον αέρα την περιοχή. Πάρτε την πίσω. Είναι σε κάθετη αντίθεση με τη θέληση και τα συμφέροντα του λαού μας και θα την πολεμήσουμε μαζί του με όλους τους τρόπους. Η κυβέρνηση, τα ανατοϊκά κόμματα, οι αστικοί προπαγανδιστικοί μηχανισμοί και τα παπαγαλάκια τους μανιασμένα επιχειρούν να εκβιάσουν το λαό. Αλλά ο λαός αντιστέκεται. Ακόμα και οι δικές σας δημοσκοπήσεις ομολογούν ότι η λαϊκή πλειοψηφία τάσεται κατά του ΝΑΤΟ και της εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο στην Ουκρανία. Οι μαζικοί λαϊκοί αγώνες που αναπτύσσονται σε όλη τη χώρα στέλνουν το μήνυμα της απόσυρσης της Αμερικανονατοικής Συμφωνίας, της απεμπλοκής της Ελλάδας από τον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία και το ξύλωμα των αμερικάνικων βάσεων. Αυτό το μήνυμα φέρνει το ΚΚΕ στη Βουλή. Οι κυβερνήσεις και τα κόμματα του Ευρωατλαντικού τόξου είναι συνένοχα. Η Νέα Δημοκρατία ψήφισε το 1990 την πρώτη Ελληνοαμερικάνικη Συμφωνία. Τη διατήρησαν και την ενίσχυσαν οι επόμενες κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Την ανανέωσαν κάθε χρόνο και έστρωσαν το έδαφος για το σημερινό τερατούργημα. Τι να πει ο ΣΥΡΙΖΑ? Υποκρίνεται, προσπαθεί να ελιχθεί, αλλά οι ευθύνες του είναι πολύ βαριές. Πρωτοστάτησε στο στρατηγικό διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες το 2018 και καμαρώνει γιατί προετοίμασε την Ελληνοαμερικάνικη Συμφωνία που έφερε στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία το Γενάρη του 2020. Ο ΣΥΡΙΖΑ εγκαινίασε τη βάση στην Αλεξανδρούπολη, αναβάθμισε τη Σούδα και άνοιξε το δρόμο για τις βάσεις στη Λάρισα και το Στεφανοβίκιο. Η Νέα Δημοκρατία ολοκληρώνει το έγκλημα. Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ συνδράμουν την κυβέρνηση στην εμπλοκή στον πόλεμο, στην αποστολή οπλισμού και στρατιωτικών δυνάμεων, στο όνομα της στήρησης των Αμερικανονατοϊκών υποχρεώσεων. Το δίκτυο των Αμερικανονατοϊκών βάσεων και υποδομών διαπερνά τη χώρα. Η Σούδα
πρωταγωνιστεί σε όλους τους υπεριαλιστικούς πολέμους, στο Αφγανιστάν, το Ιράκ, τη Συρία, τη Λιβύη. Από εκεί απογειώθηκαν μαχητικά και φόρτωσαν πυράβλους τα αντιτορπιλικά που βοβάρδισαν τους λαούς. Είναι κέντρο ανεφοδιασμού, κατασκοπευτική βάση, χώρος πρόσβασης πυρηνικών υποβρυχίων, αεροπλανοφόρων. Έχει υποδομή για πυρηνικά όπλα. Εκπληρώνει σήμερα ιδιαίτερο ρόλο στον πόλεμο στην Ουκρανία. Η Αλεξανδρούπολη χαρακτηρίζεται ζωτική υποδομή για τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ σε όλη την Ανατολική Ευρώπη. Μέσα από το λιμάνι της προωθούνται χιλιάδες νατοϊκοί στρατιώτες και εξοπλισμός για την περικύκλωση της Ρωσίας προς την πρώτη γραμμή του ουκρανικού μετώπου. Χρησιμοποιείται το αεροδρόμιο Δημόκλητος για πτήσεις αμερικανικών μη επανδρομένων αεροσκαφών που καμάρωνε γι' αυτό προχθές ο Αμερικανός πρέσβης Πάιατ. Το Στεφανοβίκιο αποτελεί βάση επιθετικών ελικοπτέρων που κατευθύνονται στην πρώτη γραμμή αντιπαράθεσης. Η βάση της Λάρισας αναβαθμίζεται για την εγκατάσταση αμερικανικών μαχητικών και τη χρησιμοποίηση μη επανδρόμενων κατασκοπευτικών οχημάτων για την επιτήρηση του εναέριου χώρου στη Μαύρη Θάλασσα και ευρύτερα. Στην υπηρεσία των Αμερικανονατοϊκών σχεδίων έχετε θέσει δεκάδες άλλες στρατιωτικές, ενεργειακές και πολιτικές υποδομές. Τη βάση του Αράξου, που είναι έτοιμη για πυρηνικά όπλα, της Ανδραβίδας, τα λιμάνια και τους οδικούς άξονες της Βόρειας Ελλάδας, τα αεροδρόμια, τα στρατόπεδο Γιαννούλη στην Αλεξανδρούπολη, Γεωργούλα στη Νέα Ιωνία Βόλου, το πεδίο βολής στο Λιτόχωρο. Στείλατε όπλα και πυρομαχικά στην Ουκρανία. Ετοιμάζεται την αποστολή μάχημου τμήματος των ενόπλων δυνάμεων στη Βουλγαρία σε νατοϊκό σχηματισμό μάχης ενάντια στη Ρωσία. Συνολικά ρίχνεται λάδι στη φωτιά του πολέμου. Ο λαός υποφέρει και με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων πληρώνει κεφαλιάτικο πάνω από 4 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο για εξοπλισμούς, για τις νατοϊκές ανάγκες και όχι για την άμυνα της χώρας. Η Ελλάδα παίρνει μέρος σε δεκάδες υπεριαλιστικές αποστολές του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εξωτερικό. Και ο ΣΥΡΙΖΑ καταπίνει το γάιδαρο και δείχνει να πνίγεται στην ουρά. Καταθέτει παραπλανητικά ενστάσεις. Γιατί? Για το μέγεθος των όπλων που στέλνονται στην Ουκρανία ή μιλάει προκλητικά για ανταλλάγματα για τις βάσεις, έχοντας συμφωνήσει με το πλέγμα της ευρωατλαντικής εμπλοκής που δημιουργήθηκε και με δική του ευθύνη. Ούτε μια λέξη για την καταδίκη του ΝΑΤΟ και τις ευθύνες του στον πόλεμο στην Ουκρανία. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας καταδίκασε την απαράδεκτη εισβολή της Ρωσίας στα ουκρανικά εδάφη και αποκάλυψε ότι το έφλεκτο υλικό συσσωρεύτηκε την προηγούμενη περίοδο μέσα από τον ανταγωνισμό των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την καπιταλιστική Ρωσία στο έδαφος της Ουκρανίας για τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών, των ενεργειακών αγωγών, της έφορης ουκρανικής γης. Από τις αρχές του 1990 επεκτείνεται το ΝΑΤΟ προς Ανατολάς. Το 2014 το Ευρωατλαντικό Μπλοκ έκανε πραξικοπηματική επέμβαση για να επιβάλλει τη δική του κυβέρνηση στην Ουκρανία. Χρηματοδότησε και εκπαίδευσε, στήριξε πολύμορφα φασιστικές δυνάμεις. Η Ρωσία προχώρησε στην προσάρτηση της Κρυμαίας, στήριξε την περιοχή του Ντομπάς που αυτονομήθηκε από την Ουκρανία. Μέσα σε αυτή την πορεία προετοιμάστηκε ο πόλεμος που είναι υπεριαλιστικός και από τις δύο πλευρές. Διευθύνεται από τις αστικές τάξεις για τα συμφέροντα των οποίων σκοτώνονται οι λαοί. Εσείς
επιλέξατε στρατόπεδο ληστών. Ταχθήκατε με το Ευρωατλαντικό στρατόπεδο και το ΚΚΕ παλεύει στο πλευρό των λαών ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο, για την απεμπλοκή της χώρας, για να ανατραπεί η καπιταλιστική βαρβαρότητα που γεννάει πολέμους, φτώχεια και προσφυγιά. Αυτή είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας και σε αυτό τον αγώνα θα παίρνουν νέες δυνάμεις στη θέση τους. Κυρίες και κύριοι, η χθεσινή επέτειος δεν ξεχνιέται. 9η Μάη του 1945. Η Σοβιετική Ένωση, ο Σοσιαλισμός, ο Κόκκινος Στρατός με 20 εκατομμύρια και πάνω νεκρούς, με τεράστιες υλικές καταστροφές, συνέβαλαν καθοριστικά στη νίκη κατά της ναζιστικής θηριωδίας. Και αυτό το ιστορική σημασίας γεγονός, η αντιφασιστική νίκη των λαών, δεν μπορεί να διαστρεβλωθεί από τον αντικομουνισμό που χρησιμοποιούν τόσο οι δυτικοί όσο και οι ανατολικοί απολογητές του καπιταλισμού, δηλαδή του συστήματος που γεννάει το φασισμό. Σήμερα είμαστε σε νέα φάση των ανταγωνισμών. Η συγκέντρωση τεράστιας δύναμης πυρός, οι στρατιωτικές ασκήσεις, η αποστολή σύγχρονων αμερικάνικων και άλλων νατοϊκών οπλικών συστημάτων στην Ουκρανία, η επιφυλακή των πυρηνικών όπλων και από τις δύο πλευρές, οι απειλές της Ρωσίας για τη χρησιμοποίηση πυρηνικών όπλων, η χρησιμοποίηση υπερηχητικών πυράβλων μαρτυρούν την αύξηση του κινδύνου γενίκευσης του πολέμου. Αυτό επιβεβαιώνει επίσης η ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ και οι ρωσικές αντιδράσεις. Ενώ μπροστά μας έχουμε την Νατοϊκή Σύνοδο Κορυφής στη Μαδρίτη τον Ιούνιο για επέκταση σε όλη την Ιδρώγειο και ένταση της επιθετικότητας με νέες δεσμεύσεις για την Ελλάδα. Η ευρύτερη περιοχή δοκιμάζεται και ανά πάσα στιγμή μπορούν να ενεργοποιηθούν οι θερμές εστίες στα Βαλκάνια, τον Κάφκασο, τη Μέση Ανατολή, τη Βόρειο Αφρική, τον Περσικό Κόλπο, ενώ επιδρά γενικότερα η όξυνση της αντιπαράθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών με την Κίνα για την πρωτοκαθεδρία στο υπεριαλιστικό σύστημα. Οι ισχυρισμοί, τα προσχήματα που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση είναι διάτρητα. Τόσες μέρες αναμασάται ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι δήθεν ο πρώτος στην Ευρώπη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αποσιωπάται την εισβολή της νατοϊκής Τουρκίας στην Κύπρο. Αποκρύπτεται ότι το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη συμμετοχή της Ελλάδας επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ διέλυσαν τη Ιουγκοσλαβία και μακέλεψαν το λαό της με τα ίδια προσχήματα που χρησιμοποιεί σήμερα η ρωσική ηγεσία, μιλώντας για προστασία από την εθνοκάθαρση ή για το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Αυτοί είναι οι δημοκράτες συμμαχοί σας. Συμμετέχουμε, λέτε, στους αμερικανονατοϊκούς σχεδιασμούς για την προστασία της χώρας από την τουρκική επιθετικότητα. Έχετε εκτεθεί ανεπανόρθωτα. Το 1990 η Νέα Δημοκρατία ψήφισε τη Συμφωνία για τις Αμερικάνικες Βάσεις με ύμνους για τους Αμερικάνους και το ΝΑΤΟ. Και το 1995 ήρθε το κάζους μπέλι, αιτία πολέμου της τουρκικής εθνοσυνέλευσης. Το 1996 εκδηλώθηκε η κρίση των ημείων και η αμερικάνικη διαμεσολάβηση φούντωσε τις γκρίζες ζώνες. Το Γενάρη του 2020 ψηφίσα την ανανέωση της συμφωνίας για τις βάσεις. Η κυβέρνηση διαφήμισε τη δήλωση τότε του Πομπέου, τα παραμύθια περί εγγυήσεων και ασφάλειας, και ήρθε το Roots Race, νέα κρίση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τον Οκτώβρη του 2021
που υπογράψετε με τους Αμερικανούς τη συμφωνία που φέρνετε σήμερα στη Βουλή, προβάλλατε τη δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών Μπλίνκεν, που την προβάλλετε και τώρα. Και ακολούθησε τι? Ακολούθησε ενίσχυση των τουρκικών διεκδικήσεων για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, αμφισβήτηση της κυριαρχίας τους. Διαφημίσατε τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν τον περασμένο Φλεβάρι με τη μεσολάβηση των συμμάχων σας και έσπασαν ρεκόρ οι υπερτήσεις και οι παραβιάσεις στο Αιγαίο. Πρόσφατα στην τουρκική άσκηση γαλάζια πατρίδα 22 έγινε προσομοίωση κατάληψης ελληνικής νησίδας με την παρουσία στελεχών του Αμερικάνικου στρατού, ενώ ο Υπουργός Άμυνας της Ελλάδας δήλωσε ότι δεν είναι καλή εποχή να λες πράγματα εναντίον της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ. Αυτοί είναι οι σύμμαχοι και οι φίλοι σας. Η αναβάθμιση του ρόλου της Τουρκίας στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο στόχος της ενίσχυσης της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ καθορίζουν τη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αυτές οι δυνάμεις δουλεύουν για συμβιβασμό σε βάρος κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, για τη συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Τι λέτε για την Κύπρο? Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διατηρεί ισχυρές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ. Έχει βρετανικές νατοϊκές βάσεις, αλλά η κατοχή μετράει 48 χρόνια. Το νησί διχοτομείται. Οι σύμμαχοί σας είναι αντίπαλοι του λαού μας και των άλλων λαών. Οι λαϊκές οικογένειες στενάζουν πριν ακόμα τον πόλεμο. Υποφέρουν από την αβάσταχτη ακρίβεια. Δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Πληρώνουν τα σπασμένα της αντιλαϊκής πολιτικής όλων των κυβερνήσεων, τις συνέπειες των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, την όξυνση των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών για την ενέργεια, την απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο και την επιλογή του πανάκριβου αμερικάνικου υγροποιημένου αερίου, με το οποίο θα πλουτίσουν ακόμα περισσότερο οι Έλληνες εφοπλιστές. Το εκμεταλλευτικό σύστημα έχει γίνει μαλλιά κουβάρια. Είναι σάπιο. Δεν έχει προοπτική. Γι' αυτό ανησυχείτε. Η πάλη για τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα συναντιέται με την πάλη ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο, την απεμπλοκή της Ελλάδας και το κλείσιμο των αμερικάνικων βάσεων. Καμιά στρατιωτική μονάδα εκτός συνόρων. Αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το λαό στην εξουσία. Αυτή η λύση αντιστοιχεί στα εργατικά λαϊκά συμφέροντα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας καταψηφίζει την Ελληνοαμερικάνικη Συμφωνία της Βάσης και συνεχίζει τον αγώνα μαζί με το λαό. Ο αγώνας δυναμώνει. Την Πέμπτη θα βρεθούμε στα προπήλαια, στην κινητοποίηση της Επιτροπής κατά των Αμερικάνικων Βάσεων, και την Κυριακή 22 Μάη στη μαραθώνια πορεία μαζί με την ΕΔΙΕ και εκατοντάδες φορείς του λαϊκού κινήματος, με χιλιάδες εργαζόμενους, νέες και νέους. Και αυτός ο αγώνας θα συνεχιστεί και την επόμενη περίοδο. Ο λαός μας δεν θα αφήσει αυτή την επικίνδυνη αντιλαϊκή πολιτική σε χλωρό κλαρί. Σας ευχαριστώ.